Η νομική κατάσταση της χώρας σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπει την ίδρυση ενός νέου τμήματος νομικής. Αντιθέτως, θα δυσχέρουν ακόμα περισσότερο την ακαδημαϊκή και τη μετέπειτα επαγγελματική ζωή των νέων νομικών. Βρισκόμαστε σε ένα κλάδο που χαρακτηρίζεται από υπερκορισμό. Οι νομικές σχολές είναι από τις δημοφιλέστερες στη χώρα και κάθε χρόνο εισάγονται σε αυτές πάνω από 1.000 νέοι. Την ίδια στιγμή, οι πτυχιούχοι προσπαθούν να πραγματοποιήσουν την άσκησή τους σε μια πρόσφορη αγορά εργασίας με χαμηλές αμοιβές και με δυσχερές ωράριο. Η δική μας σχολή, η νομική του ΔΠΘ, πλήττεται άμεσα και σφόδρα από την ίδρυση μιας τέταρτης νομικής. Η υποβάθμιση του πτυχίου μας, η έλλειψη ακαδημαϊκού προσωπικού και η μεγαλύτερη μείωση των μοδηλίων για τη σχολή μας είναι μερικές από τις άμεσες συνέπειες μιας τέταρτης νομικής. Το πανεπιστήμιό μας αποτελεί τον ακρίτα των ελληνικών πανεπιστημίων. Και η τοποθεσία του καθιστά δυσχερές σε πολλές οικογένειες να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές των παιδιών τους. Με την ίδρυση τέταρτης νομικής, οι φοιτούντες στη σχολή μας θα μειωθούν δραματικά. Αυτό οδηγεί αναπόφευκτα στη συρρήκνωση ή ακόμα και στην κατάργηση μιας σχολής ιστορικής που έχει αναδείξει εξέχοντες νομικούς που διακρίνονται καθημερινά είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό. Στόχος είναι να αποφυτούν άρτια καταρτισμένοι επιστήμονες ή άνεργοι δικηγόροι από τις νομικές, ότι η ανεργία μαστίζει τη νέα γενιά, πόσο μάλλον το δικηγορικό κλάδο. Κύριε Υπουργέ, εξαγγέλλετε την ίδρυση της τέταρτης νομικής τη στιγμή που τα αμφιθέατρα της σχολής μας δεν έχουν θέρμανση. Το ταβάνι στάζει νερά όταν βρέχει. Οι εστίες είναι σε άθλια μη κατοικήσιμη κατάσταση και υπάρχει μεγάλη έλλειψη σε έμψυχο δυναμικό. Μέσα στη σημαντική υποχρηματοδότηση των ελληνικών ΑΕΗ και ΑΤΕΗ, γιατί αποφασίζετε να δοθούν κονδύλια για ένα νέο τμήμα, όταν τα ήδη υπάρχοντα στην Ελλάδα έχουν τόσα προβλήματα? Θεωρούμε αδιανόητο τη στιγμή που εντοπίζονται τόσο σημαντικές ελλείψεις να συζητάμε για την ίδρυση μιας νέας νομικής. Πόσο μάλλον θεωρούμε την ίδρυσή της δεδομένη. Η ίδρυση της τέταρτης νομικής δεν βρίσκει κάποιο λογικό αίρισμα. Σύσσωμοι, οι δικηγορικοί σύλλογοι της χώρας εναντιώθηκαν στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία. Να γνωρίζετε ότι στην απόφαση αυτή θα μας βρείτε απέναντι όλους μας, χωρίς κομματικά κριτήρια, χωρίς χρώματα και διαχωρισμούς. Με τιμή, Σύλλογος Φοιτητών Νομικής ΔΠΘ.